Να αλλάξουμε θέμα. Και από την κυρία Ευθυμίου, βέβαια, με το πορτρέτο της Βασίλισσας και τα σημαντικά αυτά έργα, ένα θέμα το οποίο βέβαια γιγαντώθηκε με αφορμή και το θάνατο της Βασίλισσας τώρα πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα δικά μας και να πάμε σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Σωστά. Ενός φοιτητή, ο οποίος βρήκε ένα νέο σπάνιο είδος σαλιγκαριού στην ΚΟ. Ο λόγος λοιπόν για τον Αντώνη Αυρίθη, ναι. Για όσους ασχολούνται με το YouTube, είναι το Παλαιόπεδο, ο οποίος ανεβάζει και πολύ ωραία βίντεο και μας ενημερώνει για τα πάντα. Νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο, ναι. ήρθε αυτή η ανακάλυψη και το σημαντικό είναι ότι αυτό το νέο είδος που ανακαλύφθηκε εκεί, πήρε το και σημαντικό, το όνομά, πήρε το όνομά του. Αν είναι δυνατόν. Πάμε να συναντήσουμε τον φοιτητή μας, να πούμε περισσότερα, τον Αντώνη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Για πες μας περισσότερα, πώς προέκυψε αυτή η ανακάλυψη από τη μία και από την άλλη βέβαια δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο να παίρνει το όνομα αυτής της ανακάλυψης από ένα φοιτητή, από έναν Έλληνα φοιτητή. Ναι, να τα πούμε όλα από την αρχή. Αρχικά να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι κυρίως με τα προϊστορικά ζώα και γενικότερα τους απολιθωμένους οργανισμούς, αλλά κατ' εξαίρεση είπα να ασχοληθώ και με το ζωντανά γαστερόποδα του νησιού, επειδή υπάρχει και μεγάλη ιστορία όσον αφορά τα απολιθωμένα, και να κάνω μια έρευνα ψάχνοντας όλα τα είδη, τα ζωντανά που υπάρχουν στο νησί. Κάπως έτσι προέκυψε και το νέο είδος, το οποίο μετά από συλλογή σε μια συγκεκριμένη πηγή στο χωριό Πυλή της ΚΟ, προέκυψε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Οι ειδικοί το περιέγραψαν, είπαν ότι είναι ένα καινούριο είδος και επειδή το βρήκα στο μέρος αυτό, πήρε το όνομά μου. Όταν λέμε ότι κάποιος ασχολείται έτσι με την παλαιοντολογία, τι ακριβώς σημαίνει? Γιατί φαντάζομαι ότι τουλάχιστον στο θεωρητικό κομμάτι υπάρχουν αρκετά να διαβάσουμε. Πρακτικά όμως πού μπορεί κάποιος να ασχοληθεί? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω και ακριβώς πώς μπορεί να ασχοληθεί κάποιος, διότι είμαι ακόμα φοιτητής. Αλλά ο στόχος μου είναι να γίνω ερευνητής στον κλάδο, οπότε γνωρίζω μερικά ακόμα πράγματα. Όπως για παράδειγμα το ότι για να ασχοληθεί κάποιος με την παλαιοντολογία πρέπει να έχει γνώσεις γεωλογίας και βιολογίας και αργότερα να εξειδικευτεί σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος αφορά τα προϊστορικά ζώα, αφορά τη ζωή κάποιας άλλης εποχής. Και μιας και αναφερόμαστε, Αντώνη, σε αυτή την ανακάλυψη, από εδώ και πέρα κλείνει ουσιαστικά το κεφάλαιο που έχει να κάνει με αυτό το είδος σαλιγκαριού ή υπάρχει μελέτη σε βάθος χρόνου για να δείτε και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό το είδος? Όχι, είναι απλά ένα καινούριο είδος για το νησί. Είναι το 21ο είδος από αυτή το γένος οργανισμών και κάπως έτσι κλείνει αυτό το κομμάτι και συνεχίζω ο ίδιος προσωπικά στην επικοινωνία της επιστήμης της παλαιοντολογίας. Και στο μέλλον ελπίζω και με την έρευνα στον κλάδο των απολιθωμένων οργανισμών, δηλαδή της παλαιοντολογίας. Τι είναι αυτό που έχεις ξεχωρίσει, τι είναι αυτό που σε μαγεύει πάνω στη συγκεκριμένη ενασχόληση, την συγκεκριμένη έρευνα? Με μαγεύει το ότι είναι ένα αληθινό ταξίδι στον χρόνο. Ότι είναι ένα ταξίδι στον χρόνο με πραγματικά αποτυπώματα, με αποδείξεις. Για παράδειγμα, στο νησί της Κρήτης, μιας και μιλάμε στο κοινό της Κρήτης, υπήρχαν προϊστορικά ζώα μοναδικά στον κόσμο, 8 είδη μικρόσωμων ελαφιών. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι από κύμα της φαντασίας μας, αλλά υπάρχουν πραγματικά ευρήματα που έχουν βρεθεί. Οπότε είναι αυτό μια τεράστια γοητεία, το ότι μπορεί να ανακαλύψεις κάτι που δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά και που δεν έχει δει το ανθρώπινο μάτι. Τι να ευχηθούμε? Ο επόμενος στόχος ποιος είναι, η επόμενη ανακάλυψη? Ο επόμενος στόχος θα σχετίζεται με κάτι που αφορά προϊστορικά ζώα και όλα είναι πιθανά. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ευχόμαστε και με το καλό να τα ξαναπούμε και εδώ στην εκπομπή. Όποιος θέλει μπορεί να μάθει περισσότερα και να ακολουθήσει και όλο το project Παλαιόπεδο σε όλα τα social media. Οπότε, άμα θέλει κάποιος να μάθει για προϊστορικά ζώα, θα με ακολουθήσει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.